τον Κύριο πάρα πολύ. Εύχομαι, αδερφοί μου, αυτό το βράδυ η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύσει στις καρδιές μας και ο Κύριος να τις διεγείρει, ούτως ώστε ο λόγος που ακούμε αυτό το βράδυ να γίνει ενεργός. Διότι αν δεν έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, ό,τι και να κάνουμε, ερχόμαστε εδώ πέρα, φεύγουμε και είμαστε ίδιοι. Αλλά όταν υπάρχει όμως ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και αγάπη, ο Λόγος του Θεού βρίσκει ανάπαυση μέσα στις καρδιές μας. Γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αναπαύει το Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Γι' αυτό καλό θα είναι και καλό είναι τι, όταν ερχόμαστε να ζητάμε από τον Κύριο να μας χαρίσει την ειρήνη Του. Και να βλέπουμε και να ακούμε όπως άκουγε και έβλεπε ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός είπε μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Και έτσι είναι πράγματι. Είναι ζων και ενεργός. Και ενεργεί ο Κύριος μέσα σε αυτούς οι οποίοι έχουν πίστη στην καρδιά τους. Και την ειρήνη βασικά. Έφερε ένα ωραίο παράδειγμα με τη σύζυγό του. Είχα και εγώ ένα ωραίο παράδειγμα εχθές, καθώς οδηγούσα, εκεί έκανα όπιστε. Και πίσω μου ήταν ένα μηχανάκι, δεν το είδα. Ξαφνικά άκουσα μια φωνή, έλεγε: «Όχ, όχ, όχ, το πόδι μου. Με πάτησες, τι έκανες?» Άρχισε να βρίζει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν άκουγα εγώ τίποτα και ευχαριστώ τον Θεό που δεν ακούω και τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει, ακούω όμως εκείνα που ο Κύριος θέλει να μου δώσει να ακούσω. Και ευχαριστώ τον Θεό, βγήκα έξω και πήγα κοντά του, τον αγκάλιασα. Του λέω: «Σου ζητάω συγγνώμη», λέω, «φίλε μου», του λέω, «δεν το πρόσεξα». Άρχισε να φωνάει: «Τι έκανες αυτό?» Λέω: «Σ' αγαπώ», του λέω. «Ειλικρινά σου λέω, δεν το ήθελα, σ' αγαπάω». Άρχισε και ηρεμούσε. Ηρεμούσε, σαν να το χτύπησε, θα έλεγα, σαν σφυρί. Ηρεμούσε, ηρεμούσε, τον αγκάλιασα και πάλι, του έδωσα και ένα φιλί στο κούτελο, είχε βγάλει την κάσκα. Του έδωσα και, «άντε», μου λέει, «είσαι καλός άνθρωπος», μου λέει, «φύγε». Ευχαριστούμε τον Κύριο, του πέρασε και το πόδι, του πέρασαν όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τη γραφή μας στην 938 σελίδα, να διαβάσουμε ένα ωραίο θαύμα του Κυρίου μας. 938 κεφάλαιο έψιλον. «Μετά ταύτα ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης πλησίον της προβατικής πύλης Κολυμβήθρα η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βεθεσδά, έχουσα 5 στοάς, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την Κολυμβήθρα και τάρατε το είδον, το είδωρ. Όσοι λοιπόν εισήρχε το πρώτος, μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιαδήποτε νόσον έπασχε. Ή το δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατεκείμενον και ξεύρον ότι πολλήν ήδη καιρών πάσχει, λέγει προς αυτόν: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, δια να με βάλει στην Κολυμβήθρα. Όταν ταραχτεί το είδωρ ενώ δε έρχομαι, εγώ άλλος προεμού κατεβαίνει». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγέρθητη, σήκωσε τον κράβατό σου και περιπάτη», και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλήθεια είναι, αδερφοί μου, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός εδώ στην επίγεια ζωή του, όπως ο Πέτρος μας λέει στις πράξεις των Αποστόλων, ήρθε, λέει, θεραπεύων και ευεργετών των άνθρωπων. Ήρθε να θεραπεύσει και να ευεργετήσει τον άνθρωπο. Στον Ισαΐα λέει ότι αυτός, λέει, το όντι εβάσταξε, λέει, στο σταυρό του Γολγοθά τις ασθένειές μας και τις λήψεις μας και δια του αίματος, λέει, αυτού εμείς εσώθημεν. Αυτά τα λόγια, αδερφοί, πραγματικά είναι ενεργά μέσα στη ζωή του ανθρώπου εάν τα δέχεται, εάν τα πιστεύει
και αν έχει ειρήνη και αγάπη μέσα στην καρδιά, μέσα στην καρδιά του για το άνθρωπο Ιησού Χριστό. Βέβαια, η μεγάλη αλήθεια είναι και μια ευλογημένη, θα έλεγα, περίπτωση εδώ, είναι ότι δεν πήγε ο ασθενής αυτός προς τον Χριστό. Αυτό βλέπουμε βέβαια, ότι ήταν ένας άνθρωπος παραλυτικός με μεγάλο πρόβλημα, αλλά ο Ιησούς Χριστός γύρισε και τον είδε. Ο Ιησούς Χριστός τον κοίταξε. 38 χρόνια ήταν εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε βέβαια από πόσο χρονών ο άνθρωπος αυτός πήγε εκεί πέρα και καθότανε, περνάγανε τα χρόνια. Άνθρωπο δεν έχω. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, δεν έχουμε και εμείς άνθρωπο. Μπορεί να έχουμε τη γυναίκα μας, να έχουμε τον άντρα μας ή τα παιδιά μας, αλλά καθώς έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, είμαστε μόνοι. Όταν υπάρχει μια ασθένεια σε ένα άτομο, βέβαια μπορεί να συμπάσχει ο άντρας ή η γυναίκα που ζουν μαζί, αλλά αυτός που έχει την ασθένεια και έχει το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο ασθενής. Εδώ αυτός ήταν ασθενής και ήταν 38 χρόνια εκεί. Μπορεί να είχε συγγενείς, μπορεί να είχε φίλους, οι οποίοι βλέπαν από μακριά το πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτός είχε το πρόβλημα. Αυτόν είδε ο Ιησούς Χριστός. Και αν αυτό το βράδυ έχεις πρόβλημα, μην πας πουθενά. Κοίταξε τον Χριστό. Δες τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός αυτό το βράδυ μπορεί να σε θεραπεύσει. Ο Χριστός μπορεί να έρθει εκεί που κάθεσαι, εφόσον το ζητήσεις, να έρθει να σου χαρίσει υγεία. Γιατί ήρθε, λέει, θεραπεύων και ευεργετών τον άνθρωπο. Και ο Χριστός δεν ήταν τότε μόνο όταν πήγε στον Κορνήλιο ο Πέτρος και έκανε αυτό το ωραίο κήρυγμα και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και γέμισε η παρουσία του Θεού εκεί στην οικία του Κορνηλίου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο μπορεί και σήμερα να γεμίσει αυτή την αίθουσα και να έρθει ο Κύριος ευεργετών και θεραπεύων ημάς. Γιατί λίγο πολύ, αδερφοί μου, όλοι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, είτε μικρό είτε μεγάλο, και τα ακούμε συνέχεια. Συνέχεια τα ακούμε, η αδερφή μας η Λουκία, η αδερφή μας ο αδερφός μας ο Γεωργάκης, ο αδερφός μας ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλοι, είτε μικρό είτε μεγάλο πρόβλημα έχουμε, όλοι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μπορεί να ενεργήσει αυτό το βράδυ, όπως ενέργησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Άνθρωπο δεν έχω. Ο Κύριος τι του είπε? Πήγαινε, φώναξε τον να σε πάρουν από εδώ, σήκωσε τον κρεβατό σου και περιπάτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος έρχεται να παρηγορήσει, διότι βλέπει το πρόβλημά σου. Ο Κύριος βλέπει το πρόβλημα αυτού, λέει, κατεκείμενο, λέει, και εξεύρουν ότι πολύ ήδη καιρόν, λέει, πάσχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος βλέπει το δάκρυ του, βλέπει την αγωνία αυτού του ανθρώπου, βλέπει την προσπάθειά του. Για φανταστείτε, γιατί λέει, πλήθος, λέει, κατέκει, το λέει, ασθενούντων, τυφλών, χολών και ξηρών, και περίμενω την κίνηση του ύδατος. Πόσοι να ήταν εκεί πέρα? 20, 30 άτομα, 40, 50, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος ήταν ο χώρος. Θα προσπαθούσε αυτός ο καημένος, θα σερνότανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, οι αδερφοί, έτσι είναι. Σέρνονται, αλλά δεν έχουν ελπίδα. Πού να πάμε? Πού να πάει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελπίδα. Και έτυχε να συζητώ με έναν άνθρωπο αυτές τις μέρες, ο οποίος έχασε τη γυναίκα του και νόμιζε ότι έχασε την ελπίδα του. Τελειώσανε όλα για μένα. Τελειώσανε τα πάντα για μένα. Έφυγε η γυναίκα μου και έφυγε η ζωή από μένα. Δεν θέλω τώρα τη ζωή μου, μου λέει, θέλω να πεθάνω. Καπετάνιος, εγώ, λέει, που έσωζα ζωές στον ωκεανό όταν έβλεπα ναυαγούς, τώρα, λέει, θέλω να φύγω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το έχει ρίξει στο πιωτό, το έχει ρίξει στο κρασί,
σήμερα τον είδα, έτρεμε ολόκληρος. Του λέω, Νίκο, λέω, χάνεις τη ζωή σου. Χάνεις τη ζωή σου. Ο Χριστός είναι ζωντανός, μπορεί να σε σώσει. Να σου βγάλει και να σου πάρει αυτή την εξάρτηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πόσοι άνθρωποι, οι αδερφοί, χάνονται έξω από έλλειψη γνώσεως. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη. Και τον ευγνωμονούμε γιατί τον έστειλε, αδερφοί, στη ζωή μας. Πρέπει να το δοξάζουμε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό που περνάει. Γι' αυτό το έργο που έκανε σε εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Δεν είδε σε εμάς. Δεν είδε σε εμάς ο Χριστός. Αλλά κάποια στιγμή γύρισε και έστρεψε το βλέμμα του. Και είπε, θα τον σώσω αυτόν. Θα τον σώσω γιατί έχω καλό έργο για αυτόν. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Να μην το λησμονήσουμε, αδερφοί, εκείνη την ημέρα που ήρθε ο Κύριος στη ζωή σου. Ο Κύριος γνωρίζει την αδυναμία σου. Γνωρίζει το πρόβλημά σου. Γνωρίζει το ελάττωμά σου. Γιατί κανένας από μας δεν είναι τέλειος. Όμως ο Κύριος αγαπάει. Έχει κάτι καλό για σένα. Και το καλό είναι ότι θέλει να μας χαρίσει βασιλεία ουράνια, αδερφοί μου. Να μας χαρίσει ζωή αιώνια. Να μην το λησμονούμε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος που μίλαγα δεν τα ξέρει. Να φύγω, να πεθάνω, ότι βαρέθηκα αυτή τη ζωή. Έφυγε η γυναίκα μου. Να αλλάζει ζωή. Πού θα πας. Πού θα πας. Να πάω εκεί που είναι η γυναίκα μου. Δεν ξέρω, λέω, που είναι η γυναίκα σου, Νίκο. Αλλά εσύ, λέω, δεν νομίζω να έχεις καλό τελείωμα. Έτσι όπως βαδίζεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, πεθαίνει, χάνεται, λέει, από έλλειψη γνώσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή την ώρα ο Κύριος σου λέει, σε βλέπω. Σε βλέπω. Σ' αγαπάω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, το βλέμμα του Ιησού Χριστού, αδερφέ μου και αδερφοί μου, είναι καρφωμένο απάνω σου αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το βλέμμα του Ιησού Χριστού ήταν καρφωμένο απάνω σε αυτό τον παράλυτο. Ευχαριστούμε. Σήκω και περιπάτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έγινε, λέει, ευθύς, λέει, ο άνθρωπος αυτός υγιής, και σήκωσε το γρέβατό του και περιπάτη. Και έφυγε. Για φανταστείτε τη χαρά του. Για φανταστείτε τη χαρά του Νεεμάν. Τη χαρά εκεί πέρα στον παραλυτικό που ήταν στην πύλη, όταν ο Ιωάννης και ο Πέτρος είπαν, αργύριο και χρυσίον δεν έχουμε, αλλά εν ονόματι του Ιησού μας Χριστού, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, σου δίνουμε αυτό που έχουμε, τον Ιησού Χριστό. Και του δώσανε τα χέρια και τον σηκώσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σου δίνει την ευκαιρία και σένα και σε μένα και σε όλους μας, αδερφοί, να δώσουμε χέρι στους ανθρώπους, να τις βοηθήσουμε, γιατί δυστυχώς χάνονται οι άνθρωποι. Χάνονται, και ο χαμός τους δεν είναι η ασθένεια η σωματική, αλλά είναι η ψυχική ασθένεια. Είναι η λέπρα αυτή που κατατρώγει τη σάρκα, η λέπρα της αμαρτίας που κατατρώγει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία, αδερφοί μου. Έχεις μιλήσει ποτέ για τον Κύριο? Έχεις ομολογήσει τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου? Ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία, αδερφοί μου. Να μην τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ένας αδερφός έλεγε ότι κάποια στιγμή, λέει, βρέθηκα στην παρουσία του Θεού. Εκεί μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Και περνάγανε, λέει, όλοι οι αδερφοί, και ο Κύριος έδινε την αμοιβή στον καθένα. Στην αμοιβή στον καθένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άκουγε, λοιπόν, εσύ, λέει, που σκούπιζες, πάρε την αμοιβή σου. Εσύ που έπλαινες, πάρε την αμοιβή σου. Εσύ που μίλησες για τον Κύριο, την αμοιβή σου πάρτινα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και περίμενε και ο αδερφός να πάρει την αμοιβή του. Και όταν έφτασε μπροστά, λέει, δεν έχω, λέει, αμοιβή για σένα. Δεν έχω τίποτα. Διότι, λέει, πέρασες, λέει, στο διάδρομο και είδες, λέει, το χαρτάκι, και αντί να το πιάσεις, λέει, να το βάλεις, λέει, στον κάλαθο των αχρήστων, του έδωσες μια κλωσιά και πήγε από κάτω από το θρανίο για να το πάρει κάποιος άλλος.
είδες το μαξιλαράκι πεταμένο κάτω και δεν έσκυψες να το βάλεις από κάτω από το κάθισμα. Μα λέει, Κύριε, τόσο μικρό, αυτό το ελάχιστο μπορούσα να κάνω για να έχω αμοιβή. Αυτό το ελάχιστο, αδερφοί μου. Αυτό το ελάχιστο. Ο Κύριος δεν θέλει πολλά από μας. Αν κάνουμε το ελάχιστο, όλοι μας, θα κάνουμε πολύ για τον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Πόσο μάλλον να ομολογήσουμε το τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπώ με αγάπη Χριστού. Ο Κύριος να σας ευλογεί.